Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης και πριν περάσουμε να αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, την ενδεκάδα, την στιγμή και τον MVP, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Τρίτη αγωνιστική των play-off και των play-out με μεγάλες νίκες, με νίκες που κλείδωσαν το πρωτάθλημα, όπως αυτή του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, νίκες που αλλάζουν τις ισορροπίες στην ουρά της βαθμολογίας. Είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Τζαλαταριώφ για να σχολιάσουμε τις τρεις κατηγορίες μας. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Αντώνη. Ξεκινάμε λοιπόν με την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Κλασικό σύστημα 4-4-2 και δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας. Ξεκινάμε με τον οδοφύλακα Παναγιώτη. Επέλεξα τον Νάγκη από την ΑΕΛ. Σωστή απόφαση και λογική. Κράτησε μόνος του την ομάδα του σε ένα σπουδαίο διπλό. Η Λάρισα, η οποία ξεκόλλησε και από την τελευταία θέση, οπότε με λογική απόφαση. Πολύ σημαντική νίκη για την Λάρισα. Άφησε την τελευταία θέση στον Πανετολικό. Τετράδα στην άμυνα, Παναγιώτη. Δεξιά ο Βασιλαντονόπουλος της ΑΕΚ. Αριστερά ο Λιμπεράκης του Όφη. Και κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Τζανετόπουλος από την Λαμία και ο Μίτογλου από τον Βόλο. Τετράδα στην άμυνα με τους τρεις από τους τέσσερις να έχουν σκοράρει εκτός του Λιμπεράκη. Οι ομάδες τους νίκησαν. Μια χαρά. Σωστή απόφαση. Πάμε, τετράδα στα χαφ. Δεξιά ο Μπρούμα από τον Ολυμπιακό, αριστερά ο Ντέλετιτς από την Λαμία και στον άξονα έχουμε τον Μουνάφο από τον Αστέρα Τρίπολης και τον Σιμάνσκι από την ΑΕΚ. Ο Μπρούμα μπήκε αλλαγή και έδωσε ασίστ και σκόραρε, ένα όμορφο γκολ και έξυπνο γκολ. Ο Ντέλετιτς είχε δοκάρι, είχε γκολ, είχε ασίστ, τα έκανε όλα. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι ήταν και ο κορυφαίος της Λαμίας και των κορυφαίων της αγωνιστικής. Ο Μουνάφο είναι αυτός που ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ, ένα πολυεργαλείο για τον Αστέρα, ένα ακούραστο μηχανάκι. Τρομερό χαφ που θα ήταν χρήσιμο σε πάρα πολλές ομάδες στη Super League. Και ο Σιμάνσκι σε ακόμα ένα μάτς ήταν πάρα πολύ καλός και έδωσε βοήθησε να φτάσει η ΑΕΚ σε μια πολύ σημαντική νίκη με τον Άρη. Και τον Σιμάνσκι και τον Τέλετς και τον Μπρούμα, αν θέλετε, μπορείτε να το ψηφίσετε ως Nivea Men Player of the Month στο site της Super League. Και κλείνουμε την ενδεκάδα μας, Παναγιώτη, με τους δύο επιθετικούς. Και οι δύο από το ίδιο μάτς, από τον Ντέρμπι Αιωνίων, και ο Χασάν με τα δύο γκολ, αλλά και ο Μακέντα από τον Παναθηναϊκό. Ο Χασάν δεν χωράει αμφιβολία, ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στο 3-1 του Παναθηναϊκού. Και ο Μακέντα είναι σε τρομερή κατάσταση, πήρε το πέναλτι, σκόραρε, είναι ο πρώτος σκόρερ των play-off, δικαιωματικά είναι στην δεκάδα. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω στον Παναγιώτη τρεις φωτογραφίες από τα μάτια του Σαββατοκύριακου. Διαλέγει την καλύτερη στιγμή. Ξεκινάμε, Παναγιώτη. Πρώτη στιγμή από το Περιστέρι και από τα μάτια των play-out. Ατρόμητο ΑΕΛ. Ο Μανδάς τραυματίζεται, βάζει τα κλάματα και ο Ντουρμισάη που αγωνίζεται στην ΑΕΛ είναι εκεί για να τον βοηθήσει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Από τις όμορφες στιγμές, πνεύμα συναδελφικότητας. Δυνατή στιγμή. Λογικό να είναι στις τρεις στιγμές μας. Δεύτερη φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη και το match Άρης ΑΕΚ είναι ο πανηγυρισμός του Βασιλαντονόπουλου και είναι ως στιγμή γιατί ο Βασιλαντονόπουλος δεν ήταν στα πλάνα του Χιμένεθ το τελευταίο διάστημα, Παναγιώτη. Είναι η έκρηξη συναισθημάτων όταν περνάς και δύσκολα με τραυματισμούς, με δανεισμούς, με διάφορα θέματα που πέρασε το παιδί αυτό, το οποίο το έχουν πιστέψει στην ΑΕΚ. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η κορύφωση με τον γκολ που πέτυχε μέσα στον Άρη. Και ουσιαστικά μπήκε στην ενδεκάδα και στις επιλογές του Χιμένεθ. Γιατί είχε τραυματιστεί και ο Μπακάκης, δεν υπολογιζόταν ο Ντατσέγκο. Ήταν και ο Σβάρνας μια επιλογή στα δεξιά στα προηγούμενα μάτς. Αλλά τελικά μπήκε ο Βασιλαντονόπουλος και σκόραρε για την ΑΕΚ. Και τρίτη στιγμή είναι από τους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού μετά την νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν απλά μια νίκη, ήταν ουσιαστικά και το γεγονός ότι κλείδωσε το 46ο πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Είναι ο Βαλμπουενά να πανηγυρίζει με καπνογόνο. Ο Γάλλος πριν λίγες μέρες υπέγραψε και το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Θα τον έχουμε και του χρόνου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλουμε τέτοιες προσωπικότητες. Ένα παιδί το οποίο ήρθε στην Ελλάδα σε προχωρημένη ηλικία. Διέψευσε όσους έλεγαν ότι έχει έρθει και τα ένσημα. Είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Και να πανηγυρίσει αυτήν την ηλικία με τόσο χαρακτηριστικό τρόπο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και πού καταλήγουμε ως στιγμή της αγωνιστικής? Νομίζω στο Βαλμπουενά, γιατί είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Είναι εκ των ηγετών του Ολυμπιακού, αν όχι ο ηγέτης. Είναι η ηλικία αυτό που πανηγυρίζει σαν παιδάκι. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ένας τόσο μεγάλος, ένας τόσο σπουδαίος στάρ να τα δίνει όλα για την ομάδα του. Στιγμή της αγωνιστικής, λοιπόν, οι πανηγυρισμοί του Ολυμπιακού για το 46ο πρωτάθλημα και φυσικά η φωτογραφία του Βαλμπουενά να κρατάει το καπνογόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Εδώ ήμασταν ανάμεσα σε δύο.
στον Ντέλετιτς από τη Λαμία και στον Χασάν του Ολυμπιακού. Ένας Ντέλετιτς που όπως είπε νωρίτερα και ο Παναγιώτης, είχε γκολ, είχε assist, είχε και δοκάρι, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην ανατροπή της ομάδας του μέσα στα Γιάννενα. Μία νίκη που κλείδωσε την παραμονή. Όμως και ο Χασάν Παναγιώτη έβαλε δύο γκολ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ναι, νομίζω θα καταλήξουμε στον Αιγύπτιο στράγγερ του Ολυμπιακού. Εξαιρετική σεζόν φέτος και με τα γκολ του σφράγισε και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. 46ο και συνεχίζουν στο λιμάνι για τα επόμενα. Οπότε πάμε στο Χασάν. MVP λοιπόν τη τρίτη αγωνιστική των play-off και των play-out. Ο Χασάν από τον Ολυμπιακό που με τα δύο του γκολ που πέρασε και ως αλλαγή έκανε την ανατροπή κόντρα στον ένα αντίπαλο και χάρισε το 46ο πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.